Βγαίνει ο Φασούλας χαμηλά για να σκρινάρει τον Κόρφα. Που κάνει τη διείσδυση έξω στο Μπουντούρι που σουτάρει ακάλυπτος για τρεις, είναι άστοχος. Κερδίζει όμως την μπάλα. Δεν υπάρχει προσφρήσω, υπήρχε διεκδίκηση. Φασούλας ένα δευτερόλεπτο με την εκνοή το σουτ. Είναι άστοχο, αν έμπαινε θα μετρούσε. Αλλά το ημίχρονο τελειώνει με τον ΠΑΟΚ μπροστά 51-45. Το 8 μετά από μισό λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρφας για τον Μπάρλοου και Πρέλεβιτς, τον οποίο έχει αναλάβει ο Τίγκλ. Φασούλας με αντίπαλο τον Κούκοτς όπως στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κούκοτς που έκλεψε. Τίγκλ, το κόψιμο του Λέβη στον δεύτερο τρομερό κόψιμο. Και Πρέλεβιτς κάνει τη δίσδυση με ταμπλό, έρχεται από πίσω με δύναμη ο Λέβη, ξαναλαχνώνεται με φάουλο. Μπάρλοου, επιθετικό. Εδώ και Μπάρλοου, το τρίτο του φάουλ, αυτό είναι πρόβλημα, πολύ νωρίς. Στα πρώτα 59 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Κούκοτς, Γιαννίνη μπροστά στο Φασούλα το σουτ. Το rebound ο Λέβινγκστον που κάνει τρομερή δουλειά στα rebound. Κόρφας. Αντίβαλα το Ραγκάτσι. Φασούλας. Έκλεψε ο Κούκοτς. Δεύτερο κλέψιμο στο Φασούλα. Ραγκάτσι. Τίγκλ. Ρουσκόνη, Κούκοτς. Δεν μετράει το γαλάθι, με βήματα τον χρεώνει ο Βιρόβνικ. Και να η αντίδραση του Τόνι Κούκοτς. Κόρφας με αντίπαλα το Ραγκάτσι. Πρέλεβιτς. Φασούλας. Βγήκε από τα σκρίνο Κόρφας. Ο Βιαννίνη είναι πάνω στον Λέβινγκστον. Το σουτ για τρεις πόντους από τον Μπάρλου. Το μακρινό ριβάλλο από τον Τίγκλ. Και Κούκοτς τώρα. Προσπαθεί ο Φασούλας. 51-50. Η Μπενετών πλησιάζει στον ένα πόντο. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει πετύχει καλά μέχρι τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο μετά από 2,5 λεπτά. 51-50. Κόρφας, Λέβινγκστον. Με αντίπαλο τον Πιανίνη. 53-50. Το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Κούκοτς. Πιανίνη μπροστά στον Φασούλα. Το rebound ο Κόρφας. Έχει φύγει ο Μπάρλο. Πρέλεβιτς. Επιθετικό. Επιθετικό του Πρέλεβιτς. Τρίτο. Τρίτο φάουλ και του Πρέλεβιτς. Τρία έχει ο Μπάρλο, ο Φασούλας και ο Πρέλεβιτς. Κούκοτς. Πάντα Κούκοτς τα κάνει όλα μόνος του. Μένει ακάλυπτος και σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound ο Λέβινγκστον και φάουλ στο, όχι, φάουλ στο Λέβινγκστον. Τέταρτο. Εδώ χρεώθηκε με φάουλ ο Λέβινγκστον από τον Βιρόβνικ, το τέταρτο, και τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Μπουντούρης είναι έτοιμος. Να πάρει τη θέση του Κλιφ Λέβινγκστον. Ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να το χωνέψει πώς χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ. Yeah. 53-52.
από το καλάθι που βλέπετε ξανά του Ρουσκόνη. Τίγκλ και Κούκοτς. Μετά από 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Κούκοτς με αντίπαλο τον Μπουντούρη. Βγαίνει ο Φασούλας, τον κόβει. Μπάρλοου και τώρα Κόρφας. Πρέλεβιτς. Προσπίσει στον Τίγκλ. 55-52. Εδώ το έχει παρακάνει ο Σκάνση. Κλώτησε την μπάλα με τα πόδια με δύναμη προς τους διαιτητές. 55-52. Πάντα μπροστά ο ΠΑΟ. Τίγκλ. Είδατε για λίγο το Σκάνση. Κούκοτς με τον Μπουντούρη προσπαθεί να το φέρει κοντά. Τον κόβει ο Φασούλας τον Βιαννίνη. Έρχεται ξανά όμως ο Κούκοτς. Πέρα στο Ρουσκόνη. Ο Φασούλας φοβήθηκε το τέταρτο φάουλ. 55-54. Και ο πάγκος της Μπενετών. Μπουντούρης. Μπάρλου. Κάνει τη διείσδυση. Δεν πέτυχε το καλάθι. Παίρνει το φάουλ όμως από τον... από τον Γιαννίνη. Εδώ είναι το φάουλ. Δεύτερο. Και ο Κένεθ Μπάρλοου έχει δικαίωμα για 2 βολές. Εδώ είναι ο Βιαννίνη. Παραμένει το 55-54. Η πρώτη χαμένη βολή από τον Κεν Μπάρλοου. Και 56-54. Ενώ πλησιάζουμε τη συμπλήρωση των 5 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ραγκάτσι με τον Κόρφα να το πιέζει σε όλο το γήπεδο και τον Μπουντούρη να είναι πάνω στο Κούκοτς. Και τώρα χρεώνεται από τον Ρέμς με φάουλ το τρίτο. Γιαννίνη, Ραγκάτσι, Τίγκλ. Ρουσκώνει με αντίπαλο τον Μπάρλοου. Τέταρτο φάουλ του Μπουντούρη. 4 φάουλ ο Μπουντούρης, 4 φάουλ ο Λέβινγκ στον καθυλωμένο στον πάκο. Κοιτάξτε εδώ, προσπάθησε να κόψει την πάσα του Ρουσκόνη. Κούκοτς, υποπίεση, διώχνει την μπάλα ο Μπάρλοου, κλέβει από τα χέρια του Ρουσκόνη ο Κόρφας και χρεώνεται ο Ρουσκόνη. Με τρίτο φάουλ και διαμαρτύρεται στον Βιρόβνικ, ο οποίος είναι ανεκτικός. Οι διαμαρτυρίες του Ρουσκόνη νομιμοποιούσαν τον Βιρόβνικ να του δείξει τεχνική ποινή. Και εδώ ο Ιφκοβιτς. Κόρφας. Πάντα Κόρφας. Μπάρλοου πήρε την εσωτερική μπροστά στο Ρουσκόνη. 58-54 από τον Κένεθ Μπάρλοου με 4 στα 5 σου 2 πόντων. Κούκοτς, Ρουσκόνη. Αντίβαλε τον Μπάρλοου. Γιαννίνη κόψιμο από τον Φασούλα. Το τρίτο αν δεν κάνω λάθος. Ξανά εδώ το εκπληκτικό κόψιμο του Φασούλα στον Γιαννίνη. Ο Τίγκλ. Η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Πρέλεβιτς έξω και ανανεώνουν οι Ιταλοί την επίθεσή τους. Ραγκάτσι. Κούκοτς, σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος, ο Φασούλας το rebound. Μετά από 6,5 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, Μπάρλοου. Φασούλας μπροστά στο Ρουσκόνη.
αμυντικός διαμαρτύρεται και για φάουλ. ...58-54... Ρουσκόνη, Κούκοτς, με το πουτούρι πάνω του, Ρουσκόνη μπροστά στο Φασούλα, 58-56. Κοιτάξτε εδώ πάλι, ο Φασούλας τοποθετήθηκε για να κερδίσει επιθετικό φάουλ, ενώ η οπαδή του ΠΑΟΚ, το σουτ τριών πόντων από το Κόρφα, 61-56, ο Κόρφας που δίνει ανάσες, ένα μακρινό τρίποντο, ένα εκπληκτικό τρίποντο από τον Τζον Κόρφα που δίνει πάντα ανάσες όταν πλησιάζει στο σκορ η Μπενετών. Και βέβαια εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν στήσει τρελό πανηγύρι. Κούκοτς, Ρουσκόνη, τρομερό κόψιμο από το Φασούλα, η μπάλα είναι ξανά για τους Ιταλούς, ένα φοβερό κόψιμο στον Ρουσκόνη, ο οποίος διαμαρτύρεται ξανά αδίκως. Κοιτάξτε, είναι καθαρό το κόψιμο του Φασούλα και αδίκως διαμαρτύρηθηκε ο Ρουσκόνη και ίσως κάποια στιγμή οι διαιτητές θα πρέπει να το συνετίσουν. Κοιτάξτε, από όποια κάμερα και αν φανεί, είναι καθαρό το κόψιμο, το σουτ 2 πόντων από τον Ιακωπούνη, μειώνει σε 61-59. Ήταν σου τριό πόντων του Ιακωπούνη, 61-59 λοιπόν, μετά από 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρφας, Πρέλεβιτς, τον κυνηγάει ο Τίγκλ, κάνει τη διείσδυση, καλά την φάουλ, μετράει, 63-59 και μια βολή για τον Πάνε Πρέλεβιτς. Εδώ ο Τίγκλ, το φάουλ του Τίγκλ. Το τρίτο. Να που φορτώνονται σιγά σιγά και οι Ιταλοί με φάουλ. Και πραγματικά είναι απερίγραπτο το τι γίνεται εδώ μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τους 12.000 ίσως και παραπάνω οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι καμιά διακοσαριά Γάλλοι της Λισμός, άλλοι τόσοι της Μπενετών και περίπου 300-350 Ισπανοί. 64-59. Ο Κόρφας τον Ραγκάτσι και ο Ρουσκόνη για τον Τίγκλ, τον οποίο ανέλαβε ο Μπάρλου, ο οποίος παίρνει και το rebound. Μετά από 8,5 λεπτά, ο ΠΑΟΚ μπροστά με 5 πόντους. Κόρφας βγαίνει από τα σκριν, προσπάθησε να βγει ο Πρέλεβιτς. Κόρφας στη διείσδυση. Ο Ρουσκόνης στο rebound. Πάλι διαμαρτύρεται. Επιτέλους κάποια στιγμή, ενώ βλέπετε τον Μιάνεσης που ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι, κάποια στιγμή οι διαιτητές πρέπει να βάλουν μυαλό σε αυτό το Ρουσκόνη. Ρουσκόνη, καλάθι και φάουλ, αν και αν δόθηκε στο Φασούλα, είναι το τέταρτο. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Εδώ χρεώνεται ο Φασούλας με το τέταρτο φάουλ. Μάλιστα. Και ο Τίγκλ στον πάγκο. Έδωσε τη θέση του στον Μιάν, ενώ ετοιμάζεται ο Λέβινγκστον. Άστοχος ο Ρουσκόνη, ο Φασούλας στο rebound και έγινε φάουλ από τον Κούκοτ. Δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο Ιβκοβιτς τον Πυρόβνικ. Το φάουλ του Μιάν στον εδώ. Ο Μπόρις Λαυστάνκοβιτς, γενικός γραμματέας της FIBA, πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που μπορεί να χαλούν τον κόσμο με τις φωνές τους, αλλά είναι άψογοι μέσα στο γήπεδο, κάτι που θα μετρήσει, κάτι που το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ.
Είδατε για λίγο και τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κοσμόπουλο, με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Σουφλιά. Κόρφας. Πρέλεβιτς, τον Μαρκάριο Ιακοπίνη. Το σούτ είναι για δύο πόντους, rebound ο Ρουσκόνη. Ραγκάτσι, Μιάν, Ιακοπίνη. Πάλι Μιάν σουτάρει για τρεις πόντους. Άστοχος, εύκολο rebound ο Λέβινγκστον, που έχει σαρώσει τα rebounds ο Λέβινγκστον. Κόρφας. 10 λεπτά ακόμη για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Πρέλεβιτς. Λέβινγκστον. Τρομερό. Εκπληκτική προσπάθεια. Διπλό σπάσιμο στον αέρα το Λέβινγκστον και άφησε την μπάλα. Κοιτάξτε εδώ. Η τρομερή προσπάθεια του Λέβινγκστον. 66-61. Ρουσκόνη. Με αντίπαλο τον Μπάρλοου. Είναι άστοχος. Ο Μπάρλο το rebound. Και Κόρφας. Εδώ ο Βασίλης Κούμας. Κόρφας. Λέβινγκστον. Με αντίπαλο το Ρουσκόνη. Μπάρλοου. 68-61. Μέσα σε αποθέωση και time out που ζητάει αμέσως ο Σκάνση, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να παίρνει μια διαφορά 7 πόντων. Lacoste. 68-61. Χρεώθηκε με βήτα ο Ιακοπίνη. 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μεγάλου ημιτελικού. Κόρφας με τον Μιάν. Ο Ιακοπίνη πήγε στον Πρέλεβιτς. Μπουτούρης. Μπάρλο, ο ακάλυπτος για δύο. Εύκολο rebound ο Ρουσκόνη. Και Μιάν τώρα σε ρόλο playmaker. Ο Κούκοτς προσπαθεί να τραβήξει κοντά στο καλάθι τον Μπουντούρη. Κάνει τη διείσδυση. Ιακοπίνη σου για τρεις πόντους. 68-64. Θέλει προσοχή ο Ιακοπίνη. Έχει 2-4 απόψε. Ένας από τους καλύτερου σουτέρ στο ελληνικό στο ιταλικό πρωτάθλημα και το φάουλ του Μιάν στον Κόρφα. Τρίτο φάουλ του Μιάν, καθαρό βέβαια. Η μπάλα από πλάγια ήταν το πέμπτο φάουλ της Μπενετών, ενώ 6 έχει ο ΠΑΟΚ. 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμη. Κόρφας. Μπάρλοου με τον Ρουσκόνη. Βγάζει έξω ξανά στον Κόρφα. Σουτάρει για τρεις πόντους. Η μπάλα είναι έξω, άμα... Μα αν δεν υπάρχει φάουλ, πρέπει να έχει αλλοιώσει ο Μιάν το σουτ του Κόρφα. Μια φάση του Ρέμς που ήταν δίπλα. Τέλος πάντων. Κούκοτς. Ιακοπίνη. Σουτάρει για τρεις. 68-67. Με δύο συνεχόμενα τρίποτα του Μάσιμο Ιακοπίνη, η Μπενετών ξανά στο παιχνίδι, μειώνει στον ένα πόντο, 7-45 πριν από το τέλος. Κόρφας, Πρέλεβιτς, κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Ιακοπίνη, το τέταρτο. Σκρίνο Κόρφας και παίρνει το φάουλ από τον Μιάν, το τέταρτο. Εδώ ο Ιταλός playmaker.
7 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μεγάλου αυτού ημιτελικού. 68-67, πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ. Κόρφας. Το σκρινάρι, ο Μπάρλοου για 3, είναι άστοχος ο Κόρφας. Ρουσκόνη. Κούκοτς. Ιακοπίνη ξανά για 3, όχι. Περνάει μπροστά, 68-70, η Μπενετών με 3 στα 3 συνεχόμενα του Μάσιμο Ιακοπίνη για σου 3 πόντων. Ο Ιακοπίνη έχει κάνει τη ζημιά στο ΠΑΟΚ. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος. Μπουντούρης. Κόρφας. Αντιδιείσδηση, Μπουντούρης. 3 δευτερόλεπτα, 2 πρέπει να γίνει το σουτ, ο Πρέλεβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Ιακοπίνη. 6 λεπτά ακριβώς και βλέπετε τον Ιβκοβιτς να ζητά time out. Με την πρώτη ευκαιρία, Ρουσκόνη. Ιακοπίνη. Πάλι Ρουσκόνη. Τον κόβει ο καθαρά ο Μπάρλοου. Κόρφας. Έχει ξεχαστεί ο Ρουσκόνη. Την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μπουντούρης για 3. Ναι! 71-70. Ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ο Ιβκοβιτς έχει αποσύρει. Ζήτησε πίσω το time out του. Δεν θα έχει time out δηλαδή. Γιαννίνη με αντίπαλο το Λέβινγκστον. Ιακοπίνη. Κούκοτς. Κάντι διείσδυση, χρεώνεται με φάουλ. Ο Μπουντούρης είναι το 5ο. Είναι το 5ο φάουλ του Μπουντούρη που έκανε πολύ καλή δουλειά στο μαρκάρισμα του Κούκοτς. Ενώ έχουμε αρκετές αλλαγές τώρα, αλλά τώρα έχουμε time out. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα μόλις ξανάρχισε το παιχνίδι. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα δραματικά πριν από το τέλος. 71-70 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ιακοπίνη. Κούκοτς. Ιακοπίνη ακάλυπτος. Όχι. 4 στα 4 συνεχόμενα από τον Μάσιμο Ιακοπίνη που έχει γυρίσει το παιχνίδι. 71-73. 4 και 42 ακόμα, 71-73. Και ζητείτε επιγόντως λύση στο πρόβλημα που ακούει η Ιακοπίνη, το όνομα Ιακοπίνη. Πρέλεβιτς. Ο Φασούλας καρφώνει με follow. Ισοφαρίζει 73 όλα. 4 και 25 ακόμη. Ξανά εδώ από ψηλά η φάση. Μιάν Τίγκλ. Με αντίπαλο τον Λέβινγκστον. Γιαννίνη, τον κόβει ο Φασούλας. Προσπαθεί για το rebound. Πάλι Γιαννίνη. Τον κόβει ο Μπάρλοου. Η μπάλα λέει είναι για την Μπενετών ο Ρέμς. Και εδώ ο Σκάνσε τσικώνει τον Ρουσκόνη. Κούκοτς. Γιαννίνη. Καλάθι και φάουλ. Δεν είναι η ζημιά το καλάθι, είναι το 5ο φάουλ του Φασούλα. Αυτή είναι η μεγάλη ζημιά που φεύγει από το παιχνίδι. 3 και 58 πριν το τέλος. Και ενώ η Μπενετών είναι μπροστά με ένα καλάθι διαφορά, 73-75. Και είναι η ώρα του Νίκου Φιλίππου, του ανθρώπου που πήρε μέρος σε 3 Final Four με τη φανέλα του Άρη. Δεν γεύτηκε τη χαρά του τελικού και σήμερα περιμένει αυτή τη χαρά να τη γευτεί με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Το rebound ο Λέβινγκστον. Τώρα ο Μπάρλοου θα παίξει
center. Ο Φιλίππου σε θέση 4 και 3, μάλλον ο Λέβινγκτον. Για να δούμε. Μπρέλεβιτς. Το σούτ υποπίεση με ταμπλό, 75 όλα. 3 και 35 ακόμη. Μήπως είναι η ώρα του Μπρέλεβιτς, που θα πρέπει να σηκώσει όλο το βάρος της επίθεσης. Κούκοτς. Τον μαρκάρει ο Κόρφας. Γιακοπίνι Τίγκλ. Γιαννίνη. Ο Φιλίππου πήγε στο Τίγκλ. Κούκοτς η διείσδυση στο κόψιμο του Λέβινγκστον. Ένα καθοριστικό κόψιμο του τρομερού Αμερικανού, που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε. Ο Φασούλας με αγωνία στον πάγκο όρθιος. Κόρφας. 11 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟΚ. Μπρέλεβιτς βγήκε από τα σκρίν, είναι για 2 πόντους. Ναι! 77-75 η ώρα του Μπρέλεβιτς. 2 και 39 ακόμη. Κούκοτς. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Ιακοπίνη. Ρουσκώνει. Πλησιάζει και ένα καθαρό φάουλ του Μπάρλοου. Το τέταρτο. Κοιτάξτε εδώ πάλι, είναι καθαρό το φάουλ. Δύο βολές για τον Στέφανο Ρουσκώνη. Και ο Σκάνση αποσύρει τον Τίγκλ. Και στη θέση του περνάει το Ραγκάτσι. Εδώ ο Ρουσκώνη. 3 στις 6 έχει απόψε, 4 στις 7 τώρα. Στο πιο καθοριστικό σημείο είναι εύστοχος. Και 77 όλα. 2 και 22 ακόμη. Κόρφας με το Ραγκάτσι. Μπρέλεβιτς. Κάνει τη διείσδυση. Μπάρλοου είναι άστοχος. Ο Φιλίππου. Μπρέλεβιτς για 3, είναι πάλι άστοχος. Ο Φιλίππου προσπαθεί στο rebound. Ρουσκώνει. 1 και 52 ακόμη. Κάθε επίθεση είναι καθοριστική. Κούκοτς. Σουτ για 3 πόντους. Άστοχο ευτυχώς. Το rebound από τον Μπρέλεβιτς και Κόρφας. Το πιο καθοριστικό, το πέμπτο στη σειρά. Σουτ για 3 πόντους από τον Ιακοπίνη ήταν άστοχο. Μπρέλεβιτς και το φάουλ του Ιακοπίνη. Το τέταρτο. Και τώρα έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ για μία και μία βολές. Ο Μπρέλεβιτς είναι εύστοχος και πάνω απ' όλα ψύχρεμος. 1 και 26 ακόμα. 86 δραματικά δευτερόλεπτα για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει τη Μεγάλη Πέμπτη στο τελικό με την Λιμός. Είναι άστοχος στο πιο καθοριστικό σημείο. Ραγκάτσι. 1 και 16 ακόμα. Κούκοτς. Αυτός τώρα θα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες. Κούκοτς με το Λέβινγκστον. Ο Ρουσκώνη δεν παρακολουθεί, μπάλα χτύπησε το κεφάλι του. Ίσως έχει βγει και έξω. Έχει τελειώσει ο χρόνος, έχει τελειώσει ο χρόνος, η μπάλα μένει στα χέρια του ΠΑΟΚ. Ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Έχουμε 53 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος και έχουμε time out που ζήτησε ο Σκάντσα. Που σας προσφέρει η Lacoste.
39 δευτερόλεπτα ακόμη, από τα οποία τα 15 είναι για τον ΠΑΟΚ, και τώρα από τα 36 που απομένουν, τα 30 είναι για τον ΠΑΟΚ, γιατί ανανεώθηκε ο χρόνος επίθεσης. 77 όλα, 36 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα δραματικά, με τον Κόρφα. Πάντα Κόρφας με αντίπαλα το Ραγκάτσι. Πρέλεβιτς με τον Ιακοπίνη. Κάνει τη διείσδυση. Ένα ψιλοκρεμαστό σουτ. 13 δευτερόλεπτα και ο Κούκοτς. Η τελευταία επίθεση είναι για τους Ιταλούς. Κούκοτς. Ο Σκάντς ζητάει όλο τον κόσμο να απλωθεί. Πατάει γραμμή. Είναι εύστοχος. Στα 2 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν από το τέλος, ο Ραγκάτσι δίνει προβάδισμα στην Πενετών, 79-72, και έχουμε time out, ο χρόνος έχει σταματήσει. Έχουμε time out που ζήτησε ο Ιφκοβιτς. Citroën ZX γεννήθηκε για να νικά. Citroën ZX, εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Citroën ZX θα σας κατακτήσει. Citroën ZX, πεντάπορτο και κουπέ. Γεννημένος νικητής. Μερικοί άνθρωποι εμπιστεύονται την όρασή τους μόνο στην απόλυτη ποιότητα. Οπτικά Παράθυμος. Η ποιότητα μπροστά στα μάτια σας. Η Amstel παίζει μπάσκετ και προσφέρει θέαμα. Γιατί έτσι σας αρέσει. Και τώρα η συνέχεια του αγώνα που σας προσφέρει η Lacoste. Το παιχνίδι τελείωσε εδώ στο στάδιο της Γεφυλίας. Η Benetton είναι στο τελικό. Το σούτ σχεδόν από τη σέντρα του Bane Prelevic ήταν άστοχο. Η Benetton πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Μεγάλης Πέμπτης. Εδώ σκάνσει ο θριαμβευτής της απόψινής βραδιάς. 3η και 13 ήταν γρουσούζικη ημέρα για τον ΠΑΟΚ, που έχασε 77-79. Δεν εκμεταλλεύτηκε τις διαφορές των 8 και 9 πόντων που είχε πάρει. Έχασε λοιπόν 77-79 η Benetton στον μεγάλο τελικό, τα δύο outsider την Μεγάλη Πέμπτη. Benetton Limoges, ο ΠΑΟΚ θα παίξει στον μικρό τελικό με το άλλο φαβορί, την Real. Ασφαλώς ο κόσμος εδώ έχει παγώσει, παρόλα αυτά χειροκρότησε τον ΠΑΟΚ για την μεγάλη του προσπάθεια. Να σας δώσω τους πόντους των ομάδων, των παικτών των δύο ομάδων. Ο Μπουντούρης πέτυχε 21, ο Πρέλεβιτς 21, ο Μπουντούρης 3, ο Μπάρλο 14, ο Κόρφας 12, ο Λέβινγκστον 18, Φασούλας 9. Και όπως βλέπω, κοντά στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο είναι ο Λιούμπομιρ Κοτλέμπα. Μικρόφωνο στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο. Mr. Κοτλέμπα, how did your opinion about the support of ΠΑΟΚ today in... I think this is what we want. The supporters are supporting the team. They are fair. They are supporting the way they can do their best. No influence, direct influence on the game. I think the supporters were excellent tonight. Excellent. Yes. Do you think that ПАОК is a good ambassador from Greek basket and from Aris also? I think if all supporters, Greek supporters, will behave the same way as the ПАОК
supporters did tonight, it will be excellent for the sport. Thank you very much. Ακούσατε λοιπόν τον Λίμπορ Κοτλέμπα, ήταν πολύ σημαντική η δήλωση που έκανε. Μίλησε ότι εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχασε σε μια άτυχη βραδιά, πολύ χρουσούζικη θα την χαρακτηρίζαμε και εμείς αυτή τη βραδιά και την ήττα του ΠΑΟΚ εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που έχασε μόλις την εκνοή του αγώνα με ένα καλάθι από την Πέρε τον Τρεβίζο. Ο κ. Κοτλέμπα χαρακτήρισε το κοινό, το ελληνικό κοινό, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ άψογους, και ίσως αυτό αποτελέσει τον καλύτερο προσβευτή για το ελληνικό μπάσκετ, μια και το έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή και δίνει εξετάσεις και πιθανότατα η FIBA και ο κύριος Στάκοβιτς να επαναξετάσουν τη θέση τους απέναντι στον Άρη και τη τιμωρία που του έχουν επιβάλει. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Παγκάκη. Αυτά λοιπόν από τον αγωνιστικό χώρο. Οι κουβέντες, τα λόγια του Λιούμπορμιρ Κοτλέμπα είναι σημαντικά. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχασε στον ημιτελικό. Ο κόσμος του όμως πήρε άριστα στις εξετάσεις, μια εκπληκτική ατμόσφαιρα χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Κάτι όπως είπαμε που το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ για να σβήσει την άσχημη εικόνα που είχε δημιουργηθεί τελευταία στους ανθρώπους της FIBA. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχασε την μεγάλη ευκαιρία να παίξει στο τελικό, στο μεγάλο τελικό της Μεγάλης Πέμπτης, όπου στον προηγούμενο αγώνα προκρίθηκε ένα άλλο outsider, όπως outsider ήταν εκεί η Μπενετών, η Λιμός που κέρδισε με 62-52 με γρανιτένια άμυνα την Real Madrid της. Τα δύο outsider λοιπόν, η Λιμός και η Μπενετών Τρεβίζο του Τόνι Κούκοτς, τη Μεγάλη Πέμπτη στις 9 και 4 στον μεγάλο τελικό του 36ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στον μικρό τελικό τα δύο μεγάλα φαβορί, ο ΠΑΟΚ και η Ρεάλ. Αγώνες που θα τους δείτε και αυτούς ζωντανούς από την ΕΤΕΝΑ. Να σας Σένα Νίκο, γιατί έχεις προβάδισμα. Ποιος πιστεύεις ότι είναι αυτός ο χώρος? Είναι η Κουρτίνα 2 ή η...